Οι κυβερνήσεις που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, ψηφίζοντας 5 μνημόνια, στραγγάλισαν τον κόσμο της εργασίας, ενεργώντας κατά παραγγελία της ολιγαρχίας. Κατάργησαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, που κάποτε καθόριζαν τους μισθούς και τους όρους εργασίας. Πάγωσαν τη μισθολογική ορίμανση που έδινε 10% προς αύξηση στον κατώτερο μισθό για κάθε τριετία. Κατάργησαν το 8ωρο, επιβάλλοντας εργολαβικές συμβάσεις εργασίας. Ποιο είναι το εργασιακό μέλλον που αποφάσισαν για εμάς, εργάτες με μπλοκάκι. Κατάργησαν τους ελέγχους, αποδυναμώνοντας και υποστελεχώνοντας την επιθεώρηση εργασίας. Τα ατέλειωτα εργατικά ατυχήματα αποδεικνύουν πως δεν υπάρχει υγιεινή και ασφάλεια. Παρεμποδίζουν τη συνδικαλιστική δράση με το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Νομοθέτησαν σωρία προσκομμάτων που εμποδίζουν το δικαίωμα στην απεργία. Έτσι, άνοιξε ο δρόμος στη σλάπη διώξη των εργαζομένων που στόχο έχουν την οικονομική και ηθική τους εξόντωση καθώς και τον παραδειγματισμό των υπολείπων. Ο ΟΕΔ δεν προστατεύει πια τους ανέργους. Με το νέο ποινολόγιο τους αποβάλλει από τα Μητρώα, ενώ παράλληλα τους εκμεταλλεύεται μέσα από ψευτοπρογράμματα τύπου Stage. Οι πάλι είναι ταξικοί. Δεν αρκούμαστε στα εφάπαξ ψίχουλα του δελτίου. Διεκδικούμε. Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Ξεπάγωμα τριετιών. Κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη. Αυτόματη τη μαριθμική αναπροσαρμογή που προστατεύει μισθούς και επιδόματα από τον πληθωρισμό. Γιατί όλα μπορούν να είναι αλλιώς.